Αλλά δούμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς και τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, μιλάμε για τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας, οι παλινοδίες, οι αντεφάσεις και οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης έχουν πλέον μεταφέρει τη δυσπιστία και τη διστακτικότητα των πολιτών απέναντι στα εμβόλια. Και παρότι η πραγματικότητα θα έπρεπε έστω την ίστατη ώρα να οδηγεί σε περισσότερο ορθολογισμό και σε περισσότερη κοινωνία, επικοινωνία, η κυβέρνηση επιλέγει να βαφτίζει σαν ορθολογισμό το κνούτο και στο όνομα της κοινωνικής ευθύνης να επιστρατεύει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μας βάζει δηλαδή να τσακωνόμαστε ανάμεταξύ μας, οι εμβολιασμένοι με τους αντιεμβολιαστές. Επιλέγει μια βαθιά αντιδραστική πολιτική που όχι μόνο δεν προωθεί το αποτυχημένο εμβολιαστικό της πρόγραμμα, αλλά ενισχύει τη διστακτικότητα και αφήνει το πεδίο σε αρνητές να ψαρεύουν στα θολά νερά της αφιβολίας. Γίνεται πραγματικά χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο τι απόψεις κυκλοφορούν. Αντί της ενημέρωσης και της διαφάνειας, η κυβέρνηση επιλέγει τα απαγορεύεται. Αντί της πλατιάς επιστημονικής συζήτησης που θα έπρεπε να γίνεται τώρα, η οποία δεν θα έχει το στίγμα ότι υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των εταιριών και των κυβερνήσεων για τα αναγκαία μέτρα προστασίας του πληθυσμού, με βασικό τον εμβολιασμό ως δικαίωμα και όχι ως διατεταγμένη υποχρέωση, η κυβέρνηση επιλέγει τον ρόλο του στρατοπεδάρχη. Δίπλα στις γελοιότητες με τις δωροκάρτες για τους νέους που υποβιβάζουν το εμβόλιο σε τέχνασμα που απαιτείται δόλωμα για να τσιμπήσει κάποιος, δίπλα στις ανοησίες με τα 150 που επέτειναν το πρόβλημα, αφού στο μυαλό των αρίστων είναι αρκετές μερικές πενταροδεκάρες για να προσπεράσει κανείς τις ανησυχίες που αφορούν στην ίδια τη ζωή του, δίπλα στις βλακίες περί εμβολιασμού στις πλάζ και στις παραλίες, που τώρα η κυβέρνηση έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα πρόβλημα με την τακτική της. Αντί της πλατιάς και με επιστημονικό βάθος καμπάνιας, αντί της διαφάνειας και των αναγκαίων απαντήσεων σε εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες πολιτών, κρυμμένη ξανά πίσω από τα αποφασίζουμε και τα διατάζουμε, επιλέγει την επιβολή. Η κυβέρνηση, αντί να ρίξει το βάρος στην πειθό και στην ενημέρωση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, κουνάει το δάχτυλο της υποχρεωτικότητας. Ξεκίνησαν να μιλάνε για προνόμια για τους εμβολιασμένους. Μετά τα έκαναν διευκολύνσεις. Έβγαλαν πάλι μπροστά τον Γεωργιάδη να ρίξει το σύνθημα για απολύσεις των ανεμβολίαστων. Αλλά οι απολύσεις δεν είναι επιχείρημα, είναι εκβιασμός. Ανακοίνωσαν μέτρα που διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε μαγαζιά, σε ταβέρνες, μετατρέποντας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού σε σύγχρονα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, με τον μαγαζάτορα ή τον ταβερνιάρη να παίζει πλέον το ρόλο του νοματάρχη. Αλλά ο διαχωρισμός, ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν είναι επιχείρημα, είναι apartheid. Ενώ τόσο καιρό έλεγαν πως αρκεί το self-test για να πηγαίνεις στη δουλειά σου ή στο σχολείο, τώρα θυμήθηκαν ότι δεν είναι αξιόπιστο και έχουν το θράσος να θέτουν σαν προαπαιτούμενο στην καθημερινότητα τα rapid test, χωρίς όμως νωρίτερα να έχουν εξασφαλίσει ούτε τη δωρεάν διάθεσή τους ούτε τη μαζική παροχή τους. Βγάζουν μπροστά καθηγητάδες που έφτασαν στο σημείο, σαν κάτι παλιούς δόκτορες που είχαν εφεύρει τα κίτρινα αστέρια, να εισηγούνται σειρμούς και λεωφορεία μόνο για εμβολιασμένους, με το ενδεχόμενο αύριο να μας εισηγηθούν και σχολεία μόνο για εμβολιασμένους και εργοστάσια μόνο για εμβολιασμένους και χώρους δουλειάς μόνο για εμβολιασμένους και σούπερ μάρκετ μόνο για εμβολιασμένους και, που ξέρετε, ίσως και γάμους μόνο για εμβολιασμένους. Έφτασαν να ασκούν πιέσεις στους γονείς για τον εμβολιασμό των 12χρονων, μιλώντας και εδώ για υποχρεωτικότητα, χωρίς μάλιστα με τις τόσες αναφορές που όλοι τις έχουμε εμπεδώσει πια, ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι πιο ανθεκτικοί στον ιό. Δεν εξηγούν πιστικά το γιατί. Και αφού δεν μπορούν να πείσουν τους ενήλικες και προσπαθούν να πιάσουν το ποσοστό ανοσίας που θέλουμε για
την ανοσία της κοινωνίας, να προωθούν τους εμβολιασμούς μέσω των παιδιών. Πετούν από πάνω τους τον μπαλάκι και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, υποδεικνύοντας κιόλας τους συμπαίκτες τους σε αυτή την άσκηση πίεσης. Τώρα, έλεγε τις προάλλες ο υπεράριστος Σκέρτσος, έχει έρθει η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, της εκκλησίας, των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας, και της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν το καθήκον τους και να πείσουν όσο περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν άμεσα, να φαγωθούμε ένα μεταξύ μας δηλαδή. Δίνει το πράσινο φως στους επιχειρηματίες να στείλουν βιομηχανία εκβιασμών απόλυση των εργαζομένων που μετά το καλοκαίρι δεν θα γυρίσουν εμβολιασμένοι στη δουλειά. Αλλά θα πρέπει και το εντέλεσθε, το πρέπει και το εντέλεσθε δεν στοιχειοθετεί επιχείρημα, είναι αξιωματικός λόγος την ώρα που απαιτούνται αποδείξεις. Και μέσα σε όλα αυτά προσθέθηκε χθες η αθλειότητα να μετατρέπει και σε επίσημο πρωθυπουργικό λόγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, να προτάσει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, υποστηρίζοντας επιλέξει ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευτούν οι λίγοι ανεμβολίαστοι, εκτοξεύοντας έναν απίθανα δικαστικό λόγο για να εξυπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα που ρίχνει την ευθύνη για την αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος, με το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων να κινείται κάτω του 40%. Αυτές οι όλο συνενετικό πνεύμα δηλώσεις ήρθαν να ενσωματωθούν στα αδιανόητα φυρμάνια εξόντωσης που εκτόξευσε ο Σκέρτσος λέγοντας: «Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Δεν θα πληρώσουν το μάρμαρο οι εμβολιασμένοι λοιπόν». Με αυτόν τον τίτλο διαλαλεί η Καθημερινή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πρόκειται πραγματικά για απάβγασμα κοινωνικού δαρβινισμού. Ίσως η επόμενη χάντρα στον κομπολόι αυτής της μαυρίλας που παριστάνει την υπεύθυνη στάση να είναι και το τι με νοιάζει εμένα που αρρώστησες αφού κάπνιζες, ή γιατί να πληρώσω εγώ εσένα που δεν πρόσεχες όταν οδηγούσες, ή και τι με πειράζει που απολύθηκες αφού απήργησες και ο νόμος απαγορεύει την απεργία, ή τι με νοιάζει εμένα που είμαι χορτοφάγος που έπαθες εσύ καρδιακό αφού έτρωγες λιπαρά αλάτια και είχες χοληστερίνη, ή και γιατί να πληρώνω εγώ με φόρους, εγώ που δεν πήγα στο σχολείο, να πληρώνω εσένα που θέλεις να μάθεις γράμματα, ή και τι με νοιάζει εμένα που είμαι υγιής που εσύ δεν καθόσουν καλά και θέλεις φάρμακα. Είναι προφανές ότι αυτά δεν ακούγονται και πολύ φιλικά, δεν ακούγονται επίσης και πολύ δημοκρατικά και δεν ακούγονται και πολύ επιστημονικά, και είναι εξίσου προφανές ότι γύρω μας τίνεται ένα δυστοπικό σκηνικό, ένα αντιδραστικό τοπίο που δίπλα στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού ορθώνεται επιτακτικά η ανάγκη της υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ουσίας των ατομικών δικαιωμάτων. Θα το επαναλάβουμε ακόμη μια φορά, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος, όχι γιατί το λένε οι φαρμακευτικές ούτε οι κυβερνήσεις, αλλά γιατί παρά το αποτρόπαιο της καπιταλιστικής κυριαρχίας πάνω και στην αρρώστια με τη μετατροπή της σε πεδίο κερδοφορίας, η επιστήμη, χωρίς να αναιρούνται οι σχέσεις βαρβαρότητας μέσα στις οποίες λειτουργεί, η επιστήμη μας πρόσφερε το επίτευγμα του εμβολίου ως ασπίδα σε μία φρίκη. Η αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού όμως δεν εξασφαλίζεται με εκβιασμούς, με ηθικές, με ψυχολογικές και οικονομικές πιέσεις, ούτε με δίθεν προνόμια και ανταλλάγματα. Ο εμβολιασμός του λαού δεν είναι μια υπόθεση υποταγής σε αντιδραστικές υπαγορεύσεις. Είναι δικαίωμα που περνά μέσα από την πειθό, την εξαλλητική ενημέρωση, την καταγραφή της αλήθειας, την αποθέωση της διαφάνειας. Είναι ευθύνη του κράτους λοιπόν η ουσιαστική ενημέρωση του λαού, η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έτσι εμπεδώνεται και η ατομική ευθύνη. Όλα τα άλλα απλά ενισχύουν τον ανορθολογισμό, υπονομεύουν την προστασία της δημόσιας υγείας και καλλιεργούν διχαστικές λογικές στο λαό. Θα το επαναλάβουμε.
για να επιτευχθεί ο εμβολιασμός και να επιτευχθεί γρήγορα και με ασφάλεια για όλους, απαιτείται ένα αναπτυγμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Τέτοιο που να δίνει έμφαση στην πρόληψη, που να εξασφαλίζει επάρκεια για όλα τα ασφαλή εμβόλια, που θέτει προτεραιότητες, που επιλέγει το καταλληλότερο εμβόλιο σύμφωνα με το ιστορικό, ιατρικό ιστορικό του καθενός, που παρακολουθεί συστηματικά την πορεία των εμβολιασμένων, που παρέχει άμεση ιατρική παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και πλήρη ενημέρωση. Τι από αυτά κάνει η κυβέρνηση ώστε να έχει το θράσος να απειλεί? Η αδιαφορία λοιπόν της κυβέρνησης για όλα αυτά την καθιστούν τον πρώτο αντιεμβολιαστή. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, ένα κείμενο, όλα αυτά ήταν ένα κείμενο πάνω στα οποία έκανα αυτή τη συζήτηση, αυτή την παρουσίαση, ένα κείμενο του φίλου μου και του συμμαθητή μου, του Νίκου του Μπογιόπουλου. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη με αυτά που προωθούνται. Εφιστώ την προσοχή όλων μας και στην κυριολεξία σε καμία περίπτωση μην δεχτούμε αυτόν τον διχασμό, μην αρχίσουμε να ρίχνουμε ευθύνες αναμεταξύ μας, ημέν στους δε, αλλά η λύση βρίσκεται στο να διεκδικήσουμε ενίσχυση της δημόσιας υγείας και κατά πολύ περισσότερο δημιουργία, γιατί δεν έχουμε για να την ενισχύσουμε, δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.